Λοιπόν, πάμε. Δεύτερη εκδήλωση στην Κύπρο μας. Γιατί στην Κύπρο έρχομαι για να τρελαθούμε όλοι. Πρώτος εγώ, μ' αρέσει γιατί ξέρω ότι εκεί έχετε και αγάπη και χαρά και τρέλα και χαμόγελο και αγκαλιές και έρχομαι και εγώ να πω σε όλο αυτό. Προστεκλημένος λοιπόν το Μητροπολίτη Ταμασού και ορεινής Ισαΐα. Ένας υπέροχος άνθρωπος. Και πάω. Το κάνω πιο φίλο μου τώρα. Γιατί ο ίδιος μου το είπε, εγώ ρε εσύ, Παπαχρήστο, είμαι πιο τρελός από σένα, λέει πάω. Ωραία λοιπόν, θα τα βρούμε. Τα βρήκαμε ήδη. Την Παρασκευή λοιπόν 13 του Μαΐου στις 7 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Παναγίας Καθολικής Ψιμολόφου, ωραίο όνομα, το μάθω κι εγώ που είναι, δεν έχω πάει ποτέ, την άλλη φορά που έρθει, τώρα θα πάω. Είναι 20 χιλιόμετρα από τη Λευκοσία. Μου είπαν ότι είναι καταπληκτικό εκεί και ότι κάνει έργο με την νεολαία. Αυτά μου αρέσουν εμένα. Γι' αυτά χαίρομαι. Το θέμα μας θα είναι ο ναός και η ζωή της ενορίας ως κοινωνία προσώπων. Πόσο ωραίο αυτό και γι' αυτό το έβγαλα το βιντεάκι μου στο ναό μου που έχει γύρω-γύρω τους Αγίους. Γιατί είμαστε μια κοινωνία ζωντανών κάτω στη γη Αγίων που έτσι ονομάζονται οι χριστιανοί, ως Άγιοι ονομάζοντας την πρώτη εκκλησία και των Αγίων που ήδη η εκκλησία μας τους έχει στον ουρανό, παλιούς και καινούριους Αγίους. Από εκεί θα αντλήσουμε λοιπόν ό,τι έχουμε να πούμε και θα σας πω, αλλά εντάξει μωρέ, εντάξει, τρελούτσικα θα σας πω. Ελάτε όλοι, σας περιμένω. Παρασκευή 13 Μαΐου και είναι και η παραμονή που έχω γενέθλια και θέλω να τα γιορτάσω εκεί μαζί σας. 7 η ώρα το απόγευμα στην Παναγία την Καθολική Ψιμολόφου. Πάμε. Είμαι ήδη εκεί. Μ' αρέσει και σας περιμένω. Το τι αγκαλιά θα πέσει και το τι χαρά θα βγει, εγώ αυτό σας το υπόσχομαι. Τώρα από σοφίες θα δούμε, μωρέ, κάτι θα πούμε. Αλλά τη χαρά μου, την αγκαλιά μου, το χαμόγελό μου και την τρέλα μου θα τη φέρω μαζί. Να είστε καλά, Χριστός Ανέστη, Χριστός Ανέστη. Άντε, έρχομαι.